αρχίζουν σε ένα γήπεδο μπάσκετ και τελειώνουν μέσα σε αυτό. Ή μήπως όχι. Το ταξίδι μπορεί να αλλάζει προορισμό, αλλά η αφετηρία παραμένει πάντα ίδια. Τι κάνεις? Τώρα που σε βλέπω είμαι καλύτερα. Λοιπόν, κάθε φορά που συναντιόμαστε, δεν είναι αυτό το κοινότυπο που λέμε με όλους τους ανθρώπους που συναντάμε, τι χαρά νιώθω και τι... Αλλά νιώθω τόσο μεγάλη χαρά όταν σε βλέπω, πραγματικά. Μεγάλη. Όσο απέραντος είναι ο ουρανός. Εντάξει, είμαστε φίλες γι' αυτό. Λοιπόν, πώς νιώθεις μέσα σε αυτό εδώ το γήπεδο, νιώθεις την ελευθερία που κι εγώ αισθάνομαι κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ πέρα? Όπως σε κάθε γήπεδο αισθάνομαι ότι είμαι σπίτι μου. Μου είναι τόσο οικείο, δηλαδή καμιά φορά ανεβάζω μια φωτογραφία που έχει μια μπάρα, τα παπούτσια και το γήπεδο και αισθάνομαι η ζωή μου όλη. Σε αυτό συγκεκριμένα αισθάνομαι και λίγο δέος παραπάνω. Γιατί πέρα ότι έχει τη ζωγραφιά του Γιάννη, έχουν γράψει το μήνυμά του, το τι σημαίνει να είσαι φρικ και ότι φιλοξενεί εδώ την ακαδημία του, έχει έρθει ο ίδιος ο Γιάννης και έχει δείξει στα παιδιά κάποια πράγματα από τα... αυτά που θεωρεί αυτός. Τι σημαίνει να είσαι φρικ? Φρικ. Για μένα. Να είσαι ο εαυτός σου, ακόμα και πρέπει να πας αντίθετα σε όλους. Χωρίς βέβαια να βλάψεις κανέναν, αυτό για μένα εξυπακούει την βασική προϋπόθεση, αλλά να είσαι ο εαυτός σου, γιατί ζούμε σε μια εποχή και σε μια κοινωνία που όλοι θέλουν να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο, κανείς δεν έχει σκεφτεί αν αυτό το πρότυπο είναι σωστό ή λάθος. Οπότε το να υπηρετείς κάποιες αξίες και να είσαι ασυμβίβαστος με οτιδήποτε είναι κόντρα σε αυτό, και να μείνεις πιστός στον εαυτό σου, για μένα είναι ένα σεφρίκ. Τι σε κάνει εσένα να είσαι ο εαυτός σου, τι σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ότι είσαι εσύ? Το μπάσκετ, ανέκαθεν και εξακολουθεί, και το να είμαι δίπλα στα παιδιά και να τους δίνω αλήθειες. Και να σου δίνουν αλήθειες. Σίγουρα. Νομίζω ότι πιο πολύ μαθαίνουμε μέσα τα παιδιά παρά αυτά από εμάς, αλλά παρόλα αυτά έχουμε, αν θέλεις, τη γνώση και την εμπειρία να τους καθοδηγήσουμε λίγο. Πώς γίνεται μέσα σε ένα γήπεδο που έχει τέσσερις γραμμές, που έχει κανόνες, ένα παιχνίδι που έχει κανόνες, να σου προσφέρει τόσο μεγάλη ελευθερία? Όταν δεν υπάρχουν κανόνες και όρια, και κυριαρχεί αναρχία. Η αναρχία είναι ένα χαρακτηριστικό που εμένα δεν μου ταιριάζει ούτως ή άλλως, στην προσωπικότητα, στη ζωή μου. Χρειαζόμαστε τους κανόνες για να υπηρετήσουμε ένα παιχνίδι στην προκειμένη. Όχι μόνο. Εγώ πιστεύω στους κανόνες γενικότερα, στη συμπεριφορά μας, στον δρόμο, με τους γείτονές μας και κατ' επέκταση με όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ένα παιχνίδι δεν μπορείς να το ευχαριστηθείς κιόλας αν δεν έχει κανόνες, λόγω της αναρχίας που ανέφερες. Ακριβώς. Εδώ μέσα σε αυτό το γήπεδο, σε όποιο γήπεδο μπάσκετ, τη βλέπεις τη μικρή Εβίνα να μπαίνει μέσα μικρούλα? Βλέπω τη μικρή Εβίνα 44 ετών για την ώρα. Ναι, εντάξει. Πάντα για μένα ο τρόπος να κοινωνικοποιηθώ, να εκφραστώ, να κάνω φίλους ήταν μια μπάλα του μπάσκετ και ένα γήπεδο. Πολλές φορές υπαρκτό. Πολλές φορές ανύπαρκτο. Ναι, με βλέπω και χαίρομαι πολύ περισσότερο που βλέπω πολλά παιδιά. Όταν λοιπόν βλέπεις αυτή τη μικρή Εβίνα που μπαίνει έτσι στην αρχή στο γήπεδο και στην Γουμένισσα, σκεφτόσουν ποτέ ότι αυτό το γήπεδο θα πάρει το όνομά σου, ότι η μικρή Εβίνα θα ταξιδέψει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού? Η αλήθεια είναι ότι το ότι το γήπεδο θα παίρνει το όνομά μου είναι κάτι που δεν σκέφτηκα, δεν φαντάστηκα, δεν παίρνω στο μυαλό μου ποτέ. Ότι θα περνούσα την άλλη άκρη του Ατλαντικού όταν ήμουν 16 χρονών, ξεκίνησα να το σκέφτομαι, αλλά στη σφαίρα της φαντασίας, όχι στη σφαίρα της σκέψης. Και επειδή υπήρχαν προπονητές και άνθρωποι που μου καλλιέργησαν αυτό το μικρόβιο μέσα μου, μπορώ να σου πω ότι το έλεγα, όχι ότι ήξερα τι σημαίνει. Όμως ότι θα έπαιρνε το γήπεδο το όνομά μου, όχι, ποτέ. Πες μου λίγο την εμπειρία στην... Εντάξει, της Ευρώπης την εμπειρία δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος πάνω κάτω να το φανταστεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό μπάσκετ διαφέρει δυστυχώς σε σχέση με την οργάνωση εννοώ του εξωτερικού. Έχεις παίξει σχεδόν σε όλες τις χώρες, Τουρκία, Τσεχία, Γαλλία, Ισπανία. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποια. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Πάνω κάτω μπορούμε και εμείς να έχουμε μια εικόνα. Ωστόσο, αυτό το ταξίδι στο μαγικό κόσμο αυτό, πώς το νιώθεις, τι σου έχει αφήσει? Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που χρησιμοποιείς τη λέξη ταξίδι, γιατί αυτή ακριβώς είναι η λέξη που χρησιμοποιώ και εγώ. Εγώ λέω με μια μπάλα του μπάσκετ ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο. Και πίσω από αυτή την πρόταση κρύβονται οι εικόνες
η αλληλεπίδραση με άλλους λαούς και κουλτούρες, η αλληλεπίδραση με άλλους τρόπους οργάνωσης, διοίκησης και όλα τα σχετικά, διεξαγωγή αγώνων, σεβασμός και αναγνωρισιμότητας στη γυναίκα αθλήτρια, κάτι που εδώ μου είχε λείψει πάρα πολύ. Στην ιδιότητα της αθλήτριας, που εδώ επίσης λίγο υστερούμε, όπως ξέρεις, το μπάσκετ ανήκει στα πλαίσια του ερασιτεχνικού επαγγελματισμού και για να μιλάμε πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, θα μιλήσω για τις γυναίκες, αλλά ξέρεις ότι δεν περιορίζεται εκεί. Ερασιτεχνισμός σημαίνει, έχεις ερασιτεχνικές απολαβές και, αλλά δεν αναφέρομαι, και δεν αναφέρομαι στις οικονομικές, έχει να κάνει με όλες τις παροχές. Γήπεδα, άδειες, γήπεδα, ζεστό μπάνιο στα αποδυτήρια, οτιδήποτε. Μπράβο. Αλλά επαγγελματικές υποχρεώσεις. Οπότε αυτό είναι κάτι που είδα στο εξωτερικό και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό που λέω, γιατί είναι αλήθεια, έτσι το βιώνω. Πολλές φορές με ρωτάνε γονείς, τι κέρδισες από όλο αυτό, τι έβγαλες. Δεν ξέρω πού αναφέρονται, δεν τους αφήνω να ολοκληρώσουν την πρόταση. Τους λέω, κέρδισα σεβασμό και αυτοεκτίμηση. Και αυτό δεν πληρώνεται. Τα είπες μόνη σου σχετικά με την οργάνωση. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Αυτό το όνειρο του NBA, το έζησες αυτό το όνειρο της Αμερικής. Ναι, το έζησες, στο το American Dream. Απόλυτο. Ναι. Χριστίνα, στο απόλυτο πήγα εκεί και δεν ήξερα τι να περιμένω. Πέρα από αυτό που βλέπαμε τότε εμείς μόνο στο NBA, γιατί τότε είχαμε μόνο εικόνες NBA, δεν είχαμε εικόνες WNBA εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Σωστά. Οπότε πήγα και δεν ήξερα τι να περιμένω. Λέγα, εντάξει, γυναικείο μπάσκετ, δεν ξέρω. Το έζησα στο απόλυτο. Είναι γιορτή, έτσι. Είναι όλο αυτό που βλέπεις. Είναι ότι σε αναγνωρίζουν στον δρόμο όλοι. Είναι ότι νιώθεις πραγματικά σημαντικός. Είναι ότι νιώθεις την ευθύνη αυτού που εκπροσωπείς. Της αθλητής, της μπασκετμπολίστας, το ότι προσωπήσεις έναν ολόκληρο οργανισμό. Από τα αποδυτήρια, τα γήπεδα, τους φιλάθλους, το πώς στείνεται ένα event, όπως πολύ σωστά το είπες, το τι σημαίνει ένας αγώνας μπάσκετ, όλα. Νομίζω ότι και να σου πω θα είναι λίγο, απλά ειλικρινά θα σου πω ότι δεν το απομυθοποίησα καθόλου. Το έζησα σαν ένα πραγματικό όνειρο και είμαι πολύ τυχερή και χαρούμενη που είχα αυτή την εμπειρία στη ζωή μου. Εσύ αυτό το όνειρο που λέγεται Γιάννης Αντετοκούμπο και όλη αυτή η ιστορία, η φοβερή ιστορία που μόνο σε ταινία θα μπορούσε να τη σκεφτεί κάποιος, αλλά τελικά η ζωή είναι πιο σπουδαία, η πραγματικότητα είναι πιο σπουδαία και από τη φαντασία. Η ζωή ίδια δηλαδή είναι πέρα από κάθε φαντασία. Πώς το έτσι το αντιλαμβάνεσαι όλη αυτή την ιστορία του Γιάννη? Τον έχεις γνωρίσει προσωπικά, δουλεύεις στις ακαδημίες εδώ? Ναι, σίγουρα. Τον έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά δεν θέλω να οικειοποιηθώ πράγματα. Όχι, έτσι, αντιλαμβάνομαι το μέγεθός του, τον σέβομαι απεριόριστα. Αυτό θέλω να πω, ότι το Γιάννη και την οικογένειά του και όλα αυτά που εκπροσωπούν, που αφορούν τα πρώτα τους βήματα, τον τρόπο που ανταποκρίθηκαν στη ζωή, το πώς το μπάσκετ ήταν το μέσον για να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής και τελικά να είναι αυτό που είναι σήμερα. Είναι ένα κομμάτι, είναι ένα κεφάλαιο μάλλον ο Γιάννης, ένα brand, δεν ξέρω πώς να το πω, ένας άνθρωπος τέλος πάντων, τον οποίο θαυμάζω απεριόριστα, εκτιμώ απεριόριστα και σέβομαι απεριόριστα. Και χαίρομαι γιατί, όπως σου έλεγα πριν, τα μηνύματα. Με αφορμή και ένα περιστατικό που έγινε πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, μια συνέντευξη τύπου που τον ρωτήσανε αν είναι αποτυχία η χρονιά επειδή δεν κατάφερα να πάνε στους τελικούς. Μου άρεσε τόσο πολύ η απάντηση που έδωσε. Μου άρεσε πάρα πολύ που βρήκε την ψυχραιμία να μαζέψει οποιοδήποτε άλλο συνέστημα μπορεί να νιώθει εκείνη τη στιγμή και να περάσει το σωστό μήνυμα. Νομίζω ότι γενικότερα στον πλανήτη Γη και στο κομμάτι ανθρωπότητα χρειαζόμαστε ανθρώπους που έχουν τη δύναμη να περάσουν σωστά μηνύματα. Πάρα πολλές φορές, και το ξέρεις καλά, γιατί έχεις βρεθεί και στη μία πλευρά και στην άλλη, θα θέλαμε πάρα πολύ να δώσουμε μια απάντηση σε έναν δημοσιογράφο, παράδειγμα, και δεν μπορούμε για τους χι λόγους ή γιατί κάποιοι δεν θα το θεωρήσουν σωστό, είτε γιατί κάποιοι θα μας σταυρώσουν. Εγώ πραγματικά, ακούγοντας τον Γιάννη εχθές, έκανα το σταυρό μου και είπα να γιάσει το στόμα σου, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να περάσουμε το μήνυμα του τι ακριβώς συμβαίνει στην πορεία ενός αθλητή που κάνει πρωταθλητισμό. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων και χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσε και απάντησε με τέτοιο τρόπο που ουσιαστικά στήριξε και το επιχείρημά του. Ακριβώς. Το σπουδαίο είναι ότι ένας αθλητής, ο οποίος γνωρίζει ότι εκπροσωπεί πάρα πολύ κόσμο ή μάλλον έχει ανταπόκριση σε πάρα πολύ κόσμο, το να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα για το σωστό λόγο. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το σπουδαίο με τον Γιάννη.
Γι' αυτό νομίζω είμαστε όλοι ταγμένοι στο πλευρό του, γιατί τουλάχιστον μέχρι στιγμής το κάνει σωστά. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί όλο αυτό που του συμβαίνει. Και χαίρομαι ειλικρινά γιατί το παιδί αυτό εκπροσωπεί αξίες που τείνουν να χαθούν και το κάνει με πάθος και το έχουμε ανάγκη. Αλήθεια, εγώ αυτό λέω, το έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, η Εβίνα προπονήτρια. Η Εβίνα προπονήτρια σε αυτό εδώ το γήπεδο. Θέλω να σου πω ότι με φωνάζουν coach και δεν γυρνάω. coach, δεν γυρνάω ποτέ. Έχω και συνεργάτες φυσικά που είναι coach, οπότε νομίζω ότι απευθύνονται σε αυτούς. Και κάποια στιγμή έρχεται το παιδάκι, γυρίζω, coach. Λέω, ναι, συγγνώμη. Ακόμη δεν τον έχεις συνηθίσει το ρόλο. Με τίποτα. Ακόμα παίχτρια νιώθεις. Με τίποτα. Δεν ξέρω να σου πω τι νιώθω. Δεν νιώθω παίχτρια. Δηλαδή, έχει τελειώσει αυτό μέσα μου. Νιώθω όμως συμπαίχτριά τους. Χωρίς να παίζω, χωρίς να παίζω. Δηλαδή, δεν έχω νιώσει ποτέ να μπω να παίξω μαζί τους, δώσ' την πάση σε μένα, όχι, να σου δείξω, ποτέ. Ποτέ. Είναι τελειωμένο μέσα μου. Είμαι δηλαδή καθοδηγητής αισθάνομαι, ναι. Βοηθός. Πώς θα ήθελες να σε φωνάζουν τα παιδάκια δηλαδή? Εβίνα. Εβίνα. Δεν γίνεται όμως, δεν είναι σωστό, είναι αντιπαιδαγωγικό. Ναι. Πρέπει να υπάρχει, να καταλαβαίνει το παιδί ότι υπάρχει. Ναι, πρέπει. Και απλά εγώ πρέπει να το δουλέψω περισσότερο. Προσπαθώ, κάποιες φορές ξεχνιέμαι. Εσύ το παιδί από μέσα σου δεν πρόκειται να το βγάλεις ποτέ. Όχι, δεν θέλω κιόλας. Είναι παγίδα. Είναι παγίδα. Ποιες θεωρείς ότι πρέπει να είναι οι τρεις βασικές αρχές που η Εβίνα θέλει να περάσει στα παιδιά κατά τη διάρκεια της προπόνησης? Και δεν θα μιλήσω για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τρίπλες, σουτ κτλ. Mm-hmm. Ποια θεωρείς ότι είναι απαραίτητα να τα μάθει ένα παιδί? Η πειθαρχία. Το να μην τα παρατάει ποτέ και είναι κάτι στο οποίο δουλεύω καθημερινά. Είναι αυτό που έρχεται ένα παιδί και σου λέει, coach, δεν μπορώ. Και το παίρνω μαζί και πάμε κάτω από το καλάθι, παράδειγμα, και το κάνουμε 100 φορές μέχρι να μπορέσει. Και το μήνυμα πριν φύγει, το ρωτάω, τι μάθαμε σήμερα? Μου λέει, ας πούμε, τρίπλα σου. Της λέω, όχι, τι μάθαμε σήμερα? Ότι μπορούμε. Ότι μπορώ. Πολύ ωραίο αυτό, πολύ γλυκό. Και μέσα από αυτό, ο δικός μου προσωπικός στόχος είναι να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Η Εβίνα φοιτήτρια. Ναι, η Εβίνα φοιτήτρια. Με τιμή και γαμάρι, να ξέρεις, και πολύ χαρά. Είμαι βέβαιη. Πολύ χαρά. Ξυπνάω το πρωί 6,5 ώρα ενίοτε. Παίρνω το backpack μου, το καφεδάκι μου, γιατί πλέον δεν πίνω γάλα. Και πηγαίνω στη σχολή. Και έχω αυτή την απίστευτη δίψα που είχα για να βελτιωθώ σε τεχνικά κομμάτια του μπάσκετ. Σε κομμάτια είναι για γνώση. Θα κάνω και μεταπτυχιακό, να ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πλάσμα, για όσους δεν το ξέρουν, αυτό το πλάσμα εδώ είναι. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς στόχο. Με τίποτα. Απλά ανατακτά χρονικά διαστήματα αλλάζει αυτός ο στόχος. Ναι. Και πόσο σπουδαίο και πόση εξέλιξη δείχνει αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. Επειδή όμως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι και δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο, θέλω να σταθούμε λίγο στην περίοδο της απόφασης του σταματώ τον αθλητισμό, που για μένα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ που δεν ήμουν επαγγελματίας αθλήτρια, αλλά το έκανα 25 χρόνια, δεν ξέρω αν το έχω ξεπεράσει ακόμα. Αυτό το, ναι, των αποδυτηρίων, το μπορώ να το βλέπω στον ύπνο μου ακόμα. Ότι τι σου λείπει? Μου λείπει η παρέα των αποδυτηρίων, το μοίρασμα των συναισθημάτων, η χαρά, η νίκη, το παιχνίδι αν θες. Το έχω βρει σε άλλα πράγματα. Αλλά δεν ξέρω, μου λείπει πολύ αυτό το συνέστημα του. Νομίζω ότι δεν μπορώ να το αντικαταστήσω με κάτι άλλο. Επειδή λοιπόν αυτή είναι πολύ, μια πολύ σημαντική απόφαση στη ζωή ενός επαγγελματία αθλητή, γιατί αλλάζει τη ζωή του, και επειδή πολλοί νομίζω ότι τελειώνει η ζωή τους μετά από αυτό. Να με. Θέλω να μου πεις εσύ πώς βίωσες αυτή την απόφαση και τη μετάβαση, και να σχολιάσουμε λίγο και. Από πού να το πιάσω, γιατί είπες κάποιες λέξεις κλειδιά. Θα σου πω λοιπόν αρχικά ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή για τη σταμάτησα υγιής. Νομίζω ότι αν ένας τραυματισμός με οθούσε στο να εγκαταλείψω πριν να είμαι okay με αυτό, θα ήταν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Ένα αυτό λοιπόν. Δύο, σταμάτησα 40+, παίζοντας σε υψηλό επίπεδο, που ήταν ένας από τους αρχικούς μου στόχους, και μάλιστα είχα απειλήσει τη ζωή της κολλητής μου ότι αν με αφήσει ποτέ να σέρνομαι στα γήπεδα, επειδή απλά δεν μπορώ να το σταματήσω, θα σε σκοτώσω. Ευτυχώς δεν μου συνέβη και ήταν κάτι που δεν χρειάστηκε να με μαζέψουν. Είναι κάτι που μου βγήκε από μόνη μου. Θα σου πω ότι επειδή ήμουνα πάρα πολύ ενημερωμένη και πάρα πολύ alert στο κομμάτι ότι έβλεπα μεγάλους αθλητές που πάθαιναν κατάθλιψη, πέφτανε σε καταχρήσεις, μέχρι και χάνανε τις περιουσίες τους. Όλο αυτό το κομμάτι που έρχεται και βρίσκει έναν αθλητή τη στιγμή που
κλείνουν τα φώτα ή που σταματάει ή που αλλάζει σελίδα, ό,τι θέλεις πες, γιατί όλα αυτά ισχύουν, δεν είναι ένα. Είναι πολυπλευρικό αυτό που συμβαίνει στη ζωή ενός αθλητή. Επειδή λοιπόν ήμουν υποψιασμένη για όλο αυτό, μιλούσα με αθλητές, προβληματιζόμουν, είχα αρχίσει να δουλεύω τουλάχιστον μια εξαετία στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Ήταν κάτι μακρινό, μεν. Δηλαδή έλεγα, ουφ, δεν θέλω να το σκέφτομαι, δεν θέλω να το βλέπω, αλλά ήξερα ότι στο υποσυνείδητό μου δούλευε. Είχα ξεκινήσει να διαβάζω βιβλία αυτοβελτίωσης, ψυχολογίας, να σκέφτομαι το μετά και όλα αυτά. Οπότε πήρα την απόφασή μου πάρα πολύ συνειδητά. Πραγματικά ένιωσα ότι okay, φτάνει, δεν έχω να κυνηγήσω κάτι άλλο. Πρόλαβα να παίξω και για τη χαρά του παιχνιδιού, οπότε ήμουν κομπλέ από όλες τις απόψεις. Παρ' όλα αυτά, δεν θα σου κρύψω ότι για ένα εξάμηνο ένιωσα αυτό που λένε, δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Σαν να χάνεις την νοηματοδότηση, σαν να χάνεις το νόημα το ότι τώρα τι. Δεν, ένιωσα ότι δεν έχω όπλα να πολεμήσω, ένιωσα ότι είμαι γυμνή απέναντι σε έναν κόσμο που δεν ξέρω από πού να πιαστώ και πού να αρχίσω. Έπεσε πάρα πολύ η αυτοεκτίμησή μου και η αυτοπεποίθησή μου, παρόλο σου λέω που δούλευα κάποια πράγματα και ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη σε κάποια κομμάτια. Παρ' όλα αυτά έχασα πάρα πολύ εκεί και το έβλεπα στους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους που μου λέγαν «Ο τρόπος που απαντάς δεν είσαι εσύ». Ευτυχώς κράτησε μόνο ένα εξάμηνο και αυτό γιατί κινήθηκα πάρα πολύ γρήγορα στο να βάλω τον επόμενο μου στόχο και τον επόμενο μου στόχο και τον επόμενο μου στόχο. Έφτιαξα ένα πρόγραμμα βραχυπρόθεσμου και μακρυπρόθεσμου στόχου. Μπήκα στη διαδικασία πρωταθλητισμού γιατί έτσι έχω μάθει και αυτό με βοηθάει. Οπότε αμέσως ξανά άρχισα να χτίζω αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση και τώρα είμαι σε ένα πολύ καλό επίπεδο τα τελευταία 2 χρόνια. Εάν το μάθημα της αθλητικής ψυχολογίας ή της αναπτυξιακής ψυχολογίας που έχω πάρει μάθημα επιλογής έμπαινε στα δημοτικά, δεν θα χρειαζόμασταν σήμερα οι 40+, οι 35+, ψυχανάλυση. Θα είχαμε λύσει κάποια προβλήματά μας, θα είχαμε μάθει να τα διαχειριζόμαστε, συμβιώνουμε καλύτερα. Ναι. Επειδή λοιπόν έχω ολοκληρώσει την καριέρα μου και ξαναλέω, έχω πάρα πολλά ερεθίσματα και πάρα πολλά βιωματικά, λέω ότι τι κρίμα που στην εποχή μου το πρώτο μισό η έννοια του αθλητικού ψυχολόγου ήταν άγνωστη για μας, δεν υπήρχε, δεν είχαμε κάποιο τέτοιο ερέθισμα. Και στο δεύτερο μισό ήταν ταμπού. Οπότε, ναι, θα παροτρύνω με όλες μου τις δυνάμεις ένα παιδί να έχει έναν αθλητικό ψυχολόγο, γιατί θα τον βοηθήσει να βρίσκεται σε ισορροπία με οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι αυτό που είπες εσύ. Ό,τι παράδειγμα και να δώσουμε, είτε θες την αναγνωρισιμότητα, είτε θες την νίκη, είτε θες την επιτυχία, ό,τι θες. Δεν μπορεί να πάει ο αθλητής εκεί και μετά εκεί. Χρειάζεται μια ισορροπία. Όταν βρει αυτή την ισορροπία, και δεν αναφέρομαι σε αφηρημένες έννοιες ψυχολογίας, αναφέρομαι σε εργαλεία που έχουμε, αλλά δεν τα γνωρίζουμε. Πολύ σημαντικό. Και μπορούν να σου λύσουν τα χέρια βγάζοντάς από μια δύσκολη κατάσταση. Μα τα δικά σου εργαλεία χρησιμοποιείς στην ψυχοθεραπεία, δεν χρησιμοποιείς αλλού, τα δικά σου. Απλά εντάξει, δεν τα γνωρίζω. Δεν τα ξέρεις. Αυτό κατάλαβες, δεν τα ξέρεις, θα τα μαθαίνεις. Λοιπόν, Ειδίνα, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός την πάρει την Ευρωλίγκα? Ειλικρινά το εύχομαι. Ειλικρινά το εύχομαι γιατί φέτος με τον μπάσκετ που παίζει, ειλικρινά μας έχει εντυπωσιάσει. Εγώ δεν είμαι οπαδός, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Είμαι φίλαθλος του μπάσκετ. Απολαμβάνω να βλέπω τον Ολυμπιακό να παίζει μπάσκετ. Ορισμένες φορές λέω τι κάναν, πώς το κάναν, ναι. Τι φάση, αλήθεια. Το αξίζουν. Τέλος πάντων, όμως επειδή έχω περάσει από όλο αυτό, ξέρω ότι είναι βήμα-βήμα να πάνε στο Final Four και εκεί είναι μια άλλη κατάσταση. Εκεί θα έχουν 25% πιθανότητα όπως όλες οι ομάδες. Είναι μια τελείως διαφορετική φάση. Συνθήκη εντελώς, ναι. Τελείως διαφορετική. Η Παρτιζάν έχει αρχίσει να με προβληματίζει. Αλλά θα σου πω τι δίνω στον Ολυμπιακό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτά τα παιδιά έχουν δίψα και αυταπάρνηση. Και το βλέπουμε από την άμυνα που παίζουν. Οπότε δύσκολα χάνεις με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά δεν είναι εύκολο. Τι εννοείς? Είναι η ομάδα του προπονητή. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες, ρε παιδί μου, που λέμε είναι ομάδα Μπαρτζόκα, ας πούμε. Αυτό δεν το ξέρω, μόνο τα παιδιά το ξέρουν. Ωπ, ωραία απάντηση αυτή. Μόνο οι αθλητές το ξέρουν αυτό. Εσύ πώς σου φαίνεται, μία. Μου φαίνεται, ρε παιδί μου, μία. Εμένα μου φαίνεται ότι έχουν απίστευτη χημεία όλοι μεταξύ τους. Ναι. Γιατί υποστηρίζω. Πολύ ωραία απάντηση. Γιατί υποστηρίζω ότι ο προπονητής είναι αυτός που έχει
επιλέξει τους παίχτες. Έτσι, είναι δική του ομάδα. Έχει δώσει τον τρόπο παιχνιδιού που παίζουν. Ωραία. Εάν δεν το υιοθετήσουν οι παίχτες, και αν όμως οι παίχτες δεν. Αυτό που σου είπα πριν, δεν έχουν αυταπάρνηση και αυτοθυσία, δεν πάει εσύ να λες πέσε για την μπάλα ή θέλω να κυριαρχήσουμε στα rebound ή θα βγεις από τα screen. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Περνάς και μια νοοτροπία ως προπονητής, θεωρώ. Αλλά ξέρεις γιατί γέλασα πριν. Λέω πόσες φορές μπορεί να σου έχει τύχει. Ξέρω εγώ να είσαι σε μια ομάδα, είτε ξέρω στην εθνική, είτε σε οποιαδήποτε ομάδα. Και να λέω, πω, τι καλός προπονητής αυτός. Που να έχει ακουστεί στην. Και να λες από μέσα σου. Πού να ξέρεις. Ακριβώς. Γι' αυτό σου είπα. Αυτό το ξέρουν μόνο τα παιδιά. Όντως, έχεις πολύ δίκιο. Και επίσης δεν μπορώ να ξέρω ο coach Μπαρτζόκας, για τον οποίο έχω απεριόριστο σεβασμό. Τι κάνεις αποδυτήρια, βλέπουμε όλοι τι κάνεις στο γήπεδο. Σωστό, σωστό. Ωραία. Το αποτέλεσμα είναι τα αποδυτήρια ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι παίζουν πάρα πολύ τεράστιο. Μεγάλο ρόλο. Για μένα είναι το νούμερο ένα. Αλλά μην ξεχνάς ότι αυτή η ομάδα έχει Παπα-Νικολάου, που για μένα σημαίνει αποδυτήρια λιμένα. Έχει κορμό και έχει παίχτες με δίψα. Αυτό ξέρεις, Χριστίνα, δεν πληρώνεται. Φέρε ένα παίχτη 3 εκατομμυρίων ευρώ που είναι χορτασμένος ή τέλος πάντων δεν έχει δίψα. Συμφωνώ απόλυτα. Ευηνάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα μπορούσα να κάθομαι να μιλάω εδώ με πάρα πολλές ώρες. Θα πάρουμε χρώμα. Λοιπόν, ποιος είναι ο επόμενος στόχος, άμεσος, ο πιο άμεσος, ο πιο βραχυπρόθεσμος. Άμεσος τύπου αυτό το καλοκαίρι. Άμεσος είναι να πάρω το πτυχίο μου, να τελειώνω με αυτό, να πάω ένα βήμα παρακάτω. Τώρα πιο άμεσα έχω ξεκινήσει να κάνω κάποιες μερίδες με. Ομιλίες σε αθλητές και προπονητές και γονείς και θέλω αυτό να το εξελίξω γιατί λαμβάνω την ανατροφοδότηση ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη γι' αυτό και είμαι διατεθειμένη να το κάνω. Οπότε, όπως εγώ έχω ανάγκη να με εμπνέουν και να με παρακινούν άνθρωποι, στο βαθμό που μπορώ, στο κομμάτι που μπορώ, θα ήθελα και εγώ να το κάνω για τους άλλους. Πίστεψέ με, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος, ο άνθρωπος, από έμπνευση. Πολύ μεγάλη. Και εσύ είσαι μεγάλη. Και εσύ, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.